επιλέξουμε τη μυστική ψηφοφορία. Ωραία. Διότι στους πολιτικούς άντρες αρμόζει η φανερή ψήφος όπου το προβλέπει ο νόμος. Αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη. Όχι, είναι γνωστό. Ψηφίζω υπέρ της φανερής ψηφοφορίας. Είναι γνωστό αυτό. Αλλά ακολουθώντας την νομοθεσία πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία. Απλά αιτιολόγησα την ψήφο. Ναι, αυτό δεν χρειάζεται. Σε όλους μας είναι φανερό και σε μένα προσωπικά. Επαναλαμβάνει την ψηφοφορία. Όχι. Ομόφωνα είναι θα γίνει φανερά. Οι υποψήφοι που θα επιλεγούν από την πλειοψηφία. Μικρόφωνο. Μικρόφωνο. Για πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριος Δήμαρχος, το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, εκπρόσωποι λοιπόν φορέων, θα σας παρακαλέσω πρώτου μπούμε στη διαδικασία να απευθυνθώ στο σώμα και να πω ότι θεωρώ υποχρέωσή μου και από τη θέση αυτή που μου κάνατε τιμή να με εκλέξετε να ευχαριστήσω τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Χρήστο τον Πλιώτα, για την άριστη συνεργασία που είχαμε επί 3 και κάτι ακόμα χρόνια της Προεδρίας του, να τον συγχαρώ για το δημοκρατικό, αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο που διήθινε τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και να εκφράσω πραγματικά τη λύπη μου που παρά την πρόσκλησή μου να ανακαλέσει την ανεξαρτητοποίησή του, αποφάσισε διαφορετικά. Είναι δικαίωμα του, δημοκρατικό του δικαίωμα. Δεν το εγκρίνω, όμως δεν μπορώ να του αφαιρέσω αυτό το δικαίωμα. Σήμερα λοιπόν προχωρούμε στην εκλογή νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το νόμο 3463, δηλαδή τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Επομένως, προχωρούμε στη διαδικασία. Την πρότασή σας, κύριε Δήμαρχε, ναι, για πρόεδρο του Δημοτικού ναι, Συμβουλίου. Η πρότασή μου για πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου είναι στο πρόσωπο Δημήτριος Καραχάλιος. Θεωρώ ότι η νυφαλιότητα, η ηρεμία που τον διακρίνουν αποτελούν στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να επιτύχει στο δύσκολο έργο που θα αναλάβει, αν εκλεγεί βέβαια. Τη διαδικασία θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε. Βεβαίως. Έχω την εντύπωση και διορθώστε με, και επειδή υπάρχουν και νομικοί εδώ, ότι όταν βρισκόμαστε σε διαδικασία εκλογής από την πλειοψηφία, ο κάθε ένας από εμάς αυτοπροτείνεται και δεν προτείνει ο Δήμαρχος, διότι ο Δήμαρχος ούτε ψηφίζει, αλλά νομίζω ότι δεν προτείνει κιόλας. Μπορείτε να με διορθώσετε αν έχω κάνει λάθος. Είναι πολύ γνωστό σε όλους μας ότι ο κύριος Δήμαρχος παίρνει το λόγο όποτε το επιθυμεί και μπορεί και να προτείνει για πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει αναφέρεται το δικαίωμα. Εφόσον λέτε εσείς ότι έχει το δικαίωμα, μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν έχω κανένα λόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί ο Δήμαρχος τώρα να προτείνει. Αυτοπροτείνονται δύο συνάδελφοι και ή ένας και ψηφίζει η πλειοψηφία. Έτσι νομίζω. Θέλει κάποιος μόνος του την υποψηφιότητα. Συγγνώμη. Συνάδελφε, κύριε Σελίφο. Θα ενθυμίστε, γιατί να κάνουμε και μία αναδρομή στο παρελθόν, να μην ξεχνιόμαστε. Εγώ όταν ήμουν πρόεδρος 4 χρόνια του Δημοτικού Συμβουλίου, η πρόταση έγινε από τον πρώην Δήμαρχο. Όταν ο Χρήστος ο Πλιώτας εξελέγει και την πρώτη διετία και τη δεύτερη, η πρόταση έγινε από τον κύριο Δήμαρχο. Έτσι νομίζω ότι, συγγνώμη, έτσι νομίζω ότι επηρεάζεται, κύριε Πατσιλίβα, ενώ δεν έχετε δικαίωμα ψήφου, επηρεάζεται την ψηφοφορία. Έτσι νομίζω εγώ. Αν με διαβεβαιώνετε, γιατί εγώ... Κύριε συνάδελφε, να σας βοηθήσω, αν μπορώ.
σε οποιαδήποτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αφήστε, είναι η διαδικητική περίπτωση. Όμως, είναι ο κύριος εισηγητής των θεμάτων. Ναι, αλλά τώρα δεν κάνει εισηγητή θέματος. Δεν καταγράφεται αυτό. Άλλο συνάδελφος. Κοιτάξτε, η υπόθεση εκλογής Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι βρισκόμεθα στην προκριματική φάση και τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοι της αντιπολιτεύσεως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, εν τούτης ο τρόπος της διαδικασίας αφορά όλο το σώμα και αφορά και την πόλη. Είναι μεγίστη και κορυφαία στιγμή. Πριν από ένα λεπτό έκανα έκκληση να επιστρατεύσουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε στους επόμενους 10 μήνες, αν δεν έχουμε αυτήν την ενότητα, που δεν την έχουμε, να έχουμε μία στοιχειώδη συνεργασία. Εθίχθη από τον αξιότιμο κύριο Δήμαρχο το πρόσωπό μου. Όχι κακός, καλός. Εθίχθη εννοώ ότι αναφερθήκατε, όχι ότι με θίξατε, κύριε Δήμαρχε, προς Θεού. Μία αναφορά κάνατε για να δείξετε ότι και τις προηγούμενες φορές ο κύριος Αντωνάκος πρότεινε τον Χρήστο Πλιώτα. Έτσι είναι πραγματικά. Η διαφοροποίηση, όχι. Όχι, καθόλου. Είπα εθίχθη, όχι ότι θίχθηκα. Αναφέρθηκε το πρόσωπό μου. Καλά κάνατε, καλά πράξατε. Εγώ λέω λοιπόν τούτο. Η επισήμανση του συναδέλφου του Νίκου του Σελίμου είναι πάρα πολύ ορθή. Όταν η πλειοψηφία γνωρίζει, διότι αν δεν γνωρίζει κάτι δεν πάει καθόλου καλά, ότι εκτός από τον έναν εξ αυτής προτίθεται και κάποιος άλλος να θέσει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος που είναι ο πατέρας της πλειοψηφίας και αγκαλιάζει όλα τα παιδιά του, δεν θα πρέπει να έρχεται στο σώμα και να λέει προτείνω τον Χ ή τον Ψ. Θα πρέπει να γίνουν αυτοπροτάσεις, διότι έτσι φαίνεται ότι το ένα παιδί είναι καλό παιδί και το άλλο παιδί, όπως λέει ο λαός, είναι κάτι άλλο. Εγώ τα τονίζω αυτά, διότι στις προηγούμενες περιπτώσεις δεν υπήρχε δεύτερη υποψηφιότητα και ο Δήμαρχος πρότεινε τον έναν και μοναδικό. Τώρα όμως, τουλάχιστον άστοχο ήταν από μέρους του αξιοτήμου κύριου Δημάρχου, αυτή τη στιγμή που γνωρίζει ότι υπάρχει και κάποιο άλλο μέλος δικό του, παιδί δικό του της πλειοψηφίας, να προτείνει έναν συγκεκριμένο συνάδελφο και να μην αφήσει να γίνει αυτοπρόταση των υποψηφιότητων. Παρακαλώ λοιπόν, επειδή αυτό βεβαίως και ενέχει στοιχεία εμέσους πλην σαφής προτιμήσεως προς το πρόσωπο που προτιμήθηκε, νομίζω ότι μπορείτε και τώρα να το θεραπεύσετε και να αφήσετε τους υποψηφίους να αυτοπροταθούν παρά το γεγονός ότι ό,τι κακό είχε γίνει έγινε από πλευράς εντυπώσεων. Κύριε Πρόεδρε, και ότι δεν επιτρέπεται ο διάλογος, όμως επειδή όταν προκαλείσαι οφείλεις να απαντήσεις. Κανένας για όνομα του Θεού δεν στερεί το δικαίωμα σε οποιονδήποτε σύμβουλο της πλειοψηφίας να αυτοπροταθεί. Και επειδή εδώ μέσα πρέπει να μιλάμε με φανερά χαρτιά, είχε ήδη προηγηθεί μία συνάντηση, στην οποία δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοι δεν προσήλθαν και εξέφρασε και ο Νίκος ο Σελίμος την επιθυμία να είναι υποψήφιος. Επομένως είναι υποψήφιος και ο Νίκος ο Σελίμος. Εκτός προτείνατε τον κύριο Καραχάλιο και δεν είπατε αφήνω να αυτοπροταθούν. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Θα μπορούσε, κύριε Πλιώτα, εγώ ναι, θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Αλλά επειδή είχε προηγηθεί, ήταν γνωστές οι προθέσεις και επομένως σήμερα θα έπαιζα πολύ κακό. Θα έπαιζα θέατρο εάν από χθες μέχρι σήμερα είχα διαφορετική άποψη. Για όνομα του. Έχω την αίσθηση ότι όσοι έχουν καταλάβει θέσεις Προέδρου στην Ελληνική Βουλή και στους Ελληνικούς Δήμους, ακούμε πριν την επιλογή τους, πριν την εκλογή τους, ότι ο Τάδε θα γίνει πρόεδρος εκεί. Αυτόματα, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος άλλος θα ήθελε να είναι υποψήφιος. Παρακαλώ πάρα πολύ να μην χάσει και αυτό.